Σε εντατικούς ρυθμούς και με διπλές προπονήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Volley League. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα πλην του Μίλος Τσούλαφιτς που έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυροβουνίου και άπαντες αισιοδοξούν ότι ο ΟΦΗ μπορεί να διεκδικήσει τον σεβασμό των αντιπάλων στη μεγάλη κατηγορία και να καταφέρει να εδραιωθεί σε αυτήν. Ο ΟΦΗ είναι πρώτη φορά σε αυτήν την κατηγορία. Εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είδαμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ όρεξη, είδαμε ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο, να παραμείνουν σε αυτά τα σαλόνια, τα μεγάλα σαλόνια της κατηγορίας. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας, σιγά σιγά με τον προπονητή μας, σε συνεννόηση θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να προετοιμαστούμε ενώπιση του πρωταθλήματος. Σίγουρα για τον ΟΦΗ είναι κάτι πολύ σημαντικό και για όλα τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα είναι μια πρόκληση. Ξεκινήσαμε χθες τις προπονήσεις, μπήκαμε γήπεδο όπως είπατε. Τίποτα, ελπίζω να έχουμε υγεία όλα τα παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι όποιος βρίσκεται στην ομάδα θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να φέρουμε τον ΟΦΗ όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Είναι παρθενική εμφάνιση του ΟΦΗ στην Α1 κατηγορία. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχω σε αυτή την κίνηση της ομάδας και στη δυναμικότητα της ομάδας ώστε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει με πολλή όρεξη, ήδη βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα της προετοιμασίας. Τα περισσότερα παιδιά είναι εδώ πέρα, βέβαια. Περιμένουμε ακόμα το διαγώνιο που είναι στην Εθνική και ένα δεύτερο πασαδόρο για να ολοκληρωθεί κάπως το ρόστερ, ώστε να μπούμε και σε πιο λεπτομερή κομμάτια. Νομίζω ότι είναι αρχή ακόμα για να θέσουμε τους στόχους, αλλά σίγουρα νομίζω ότι οι διαθέσεις θα φανούν από τον πρώτο γύρο. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Να δούμε και οι άλλες ομάδες. Πολλές ομάδες ακόμα χτίζονται, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Η φιλοδοξία μας είναι να πάμε στο δυνατό καλύτερα. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, αυτό λέω πάντα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τα δώσουμε όλα και να πάει η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται. Η ομάδα είναι καλή, έχει καλούς αθλητές. Αν δουλέψουμε σωστά, θα κάνουμε καλά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το που θα φτάσουμε, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα για να το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου, δεν έχουμε εικόνα ολοκληρωμένων των υπολείπων ομάδων. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε μια καλή ομάδα, με σωστή δουλειά, μεθοδικότητα, υγεία κυρίως σε όλους τους αθλητές. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Οι παίκτες του ΟΦΗ πιστεύουν ότι ένα κατάμεστο Βαρδινογιάννιο μπορεί να αποτελέσει μία από τις ισχυρότερες έδρες της κατηγορίας και να δώσει σημαντική όθηση στην ομάδα στη φετινή της προσπάθεια. Το σίγουρο είναι ότι θα δουν ένα άλλο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντική για μας η βοήθειά τους. Για μας, όπως το λέω πάντα, θα το πω και τώρα, είναι ο 7ος παίχτης. Η υποστήριξή τους είναι πολύ θερμή και ας έρθουν εδώ όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε για το καλύτερο του ΟΦΗ. Εγώ, επειδή έζησα και πέρυσι αγώνες αρκετά δυνατούς με τον ΟΦΗ εδώ μέσα και είδα πόσο ο κόσμος βοηθάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά κυρίως για τον ΟΦΗ που έχει τόσο δυνατό φιλάθλο κόσμο. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, τον θέλουμε δίπλα μας, θα κάνουμε την προσπάθειά μας να τον κρατήσουμε δίπλα μας, γιατί σίγουρα θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτή την πορεία. Ελπίζω ο κόσμος να μας στηρίξει με την παρουσία του. Είναι σίγουρα ο 7ος παίκτης, εγώ το έζησα και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Σε μια ομάδα την οποία καταφέραμε να μαζέψουμε 10.000 κόσμο, ήταν υπερβολή βέβαια για τα στάνταρ του βόλεϊ ειδικά. Αλλά ξέρω πόσο δύναμη δίνει και πόσο παλμό δίνει στην ομάδα και πόσο βοήθεια και τους θέλουμε κοντά μας σε κάθε αγώνα, σε κάθε μας προσπάθεια και στο τέλος να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί.